Αυτό το γήπεδο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτός ο πολυχώρος. Λοιπόν, αυτός ήταν πράγματι λατομείο, αυτός ο χώρος. Όπως ήταν λατομείο και το Θέατρο Πέτρας, που έχετε πάρει ένα πολύ ωραίο CD που δείχνει την ιστορία του. Και από λατομεία επιδιώχθηκε από αγωνιστές δημάρχους που δεν καταλαβαίναν τίποτα. Δεν καταλαβαίνουν ούτε από συμφέροντα καταλαβαίνανε, ούτε από απειλές καταλαβαίνανε, ούτε από τραμπουκισμούς καταλαβαίνανε, γιατί είχαν περάσει από φωτιά και σίδερο. Από φωτιά και σίδερο. Και τα δίνανε όλα για το λαό της πόλης. Και τα λατομεία επιδίωκαν να τα κάνουν κέντρα πολιτισμού, αθλητισμού που να τα χαίρεται ο κόσμος. Το ένα το καταφέρανε. Το καταφέρανε. Το ένα το λατομείο έγινε το Θέατρο Πέτρας και τα συνοδά του έργα, ένα πανέμορφο πράγμα. Το δεύτερο, όπως και το Θέατρο Βράχου στο Βύρονα. Λοιπόν, το δεύτερο, ενώ κάναν τεράστια προσπάθεια, πρέπει να ρωτήσετε κάποια στιγμή παλιούς εργάτες του Δήμου, οι οποίοι δουλεύανε με τα μηχανήματα εκείνης της εποχής, για να ισιώσουν τα βράχια. Για να ισιώσουν τα βράχια, ένα βραχώδες έδαφος, να το ισιώσουν και να γίνει αυτός ο χώρος που υπήρχε. Λοιπόν, θα σου ζητήσει η εφορία, θα σου ζητήσει ο Χατζηδάκης. Λοιπόν, και διαδοχικά έγινε σοβαρή προσπάθεια και εμπόδια για να μην γίνει αυτός ο χώρος. Εμπόδια των εμποδίων μπαίνανε. Μπαίνανε και από τις νομαρχίες και από τις περιφερειακές αρχές και κυρίως από τις κυβερνήσεις για να μην γίνει αυτός ο χώρος. Γιατί άμα ανέβουμε πάνω στο ποικίλο, από κάτω είναι όλο αυτό το θέαμα που περιγράψαν αρκετοί φορείς. Δηλαδή είναι η πίσω αυλή της Αθήνας. Είναι τα 2 εκατομμύρια τόνοι το χρόνο σκουπιδιού που θάβονται στο μοναδικό μέρος σε όλη την Ελλάδα. Και ξεκινώντας τη συζήτηση για τα απορρίμματα που δεν την έχουμε ξεκινήσει ακόμα και έχει δεσμευτεί το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι θα κάνουμε συζήτηση για τα απορρίμματα, πρώτη, δεύτερη. Λοιπόν, η συζήτηση πρέπει να ξεκινάει ότι αυτός ο χώρος που από το 1961 για 64 χρόνια θάβονται όλα τα απορρίμματα της Αττικής και όχι μόνο της Αττικής και άλλων περιφερειών, λοιπόν, αυτός ο χώρος πρέπει να κλείσει, να αποκατασταθεί και να παραδοθεί για όποιες άλλες δραστηριότητες. Από αυτό ξεκινάει η συζήτηση. Εμείς ξεκινάμε τη συζήτηση ότι αυτός ο χώρος δεν υπάρχει πλέον για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Εδώ το καλοκαίρι, όποιο δημότη θέλετε ρωτήστε, όποιας πολιτικής κατεύθυνσης και να είναι ο δημότης. Τώρα το καλοκαίρι με αυτές τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, αν μπορούσε να ανοίξει το παράθυρό του. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ο δυτικός τομέας ίσως της Αττικής είναι αυτός και η Δυτική Αττική από την άλλη μεριά που ζει τις περισσότερες συνέπειες του υδροφόρου ορίζοντα, της μόνισης του αέρα. Ξεκινάει η συζήτηση από αυτό επομένως. Ότι κλείνει και η κυβέρνηση έχει την ευθύνη. Έχει την ευθύνη διαπεριφερειακά, ναι, να αναζητήσει χώρο για αυτές τις δραστηριότητες. Το πρώτο που συζητάμε είναι αυτό. Για φανταστείτε, μιλάμε για τα στέρεα αποβλήματα και ξεκινάμε ανάποδα. Ξεκινάμε ότι ο μόνος χώρος που υπάρχει είναι η πίσω αυλή της Αττικής εδώ πέρα από πίσω. Με αυτό ξεκινάμε, ενώ πρέπει να ξεκινήσουμε ανάποδα. Ότι αυτός ο χώρος δεν υπάρχει, αναζητούμε καινούριο. Το δεύτερο. Ξεκινάμε τη συζήτηση με το ότι δεν υπάρχει επιχειρηματική δράση σε αυτό το κρίσιμο τομέα δημόσιας υγείας. Σας στείλαμε μια ερώτηση και υπάρχει, μπορείτε να τη δείτε. Τι σημαίνει η εμπλοκή του επιχειρηματικού τομέα σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας. Σας δείξαμε την εταιρεία ανακύκλωσης, μία, μπορεί να είναι πολλές, μία στο Λαύριο, η οποία έχει πάρει το έργο, η κάδη της διαλογής στην πηγή τοποθετήθηκαν, οι κάτοικοι με την περιβαλλοντολογική τους ευαισθησία τους γέμισαν, αυτούς τους κάδους, και αυτοί οι κάδοι έχουν αδειαστούν, πόσο καιρό βάλσαμε, ένα χρόνο. Ένα χρόνο έχουν αδειαστούν οι κάδοι της ανακύκλωσης. Μπορεί, είναι δυνατόν, πώς ο επιχειρηματίας, ο σκοπός του είναι το κέρδος. Δεν πρόκειται ο επιχειρηματίας να κάνει ανακύκλωση αν δεν έχει κέρδος. Δεν πρόκειται να κάνει ο επιχειρηματίας ανακύκλωση αν δεν έχει κέρδος. Παράγει εμπορεύματα. Αν αυτά δεν έχουν τιμή πώλησης, τι θα κάνει?
είτε θα σταματήσει την ανακύκλωση και να αναζητήσει άλλη επιχειρηματική δράση, ή το κόλπο που έχουν βρει εδώ πέρα οι δικοί μας οι επιχειρηματίες, που τα βάζουν φωτιά και τα καίνε. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουν φτάσει στα 22 τα εργοστάσια ανακύκλωσης που έχουν αυτοπυρποληθεί από τον ενθουσιασμό τους τα τελευταία χρόνια. Επειδή έχουν μπλοκάρει όλα τα συστήματα. Αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα. Επομένως, δύο βασικές πλευρές και μετά συζητάμε ό,τι θέλετε. Ένα, κλείνει από εδώ, αναζητάμε άλλο χώρο. Για φανταστείτε να αναζητούσαμε, εδώ είναι πλέον το 45% του πληθυσμού της χώρας. Τι να κάνουμε, παλιότερα η Πετρούπολη είναι όπως θα αποδήμαρχος. Παλιότερα η Πετρούπολη εδώ ήταν χωράφια όλα. Τώρα είναι 80.000 κάτοικοι. Στο Ήλιον είναι 120.000 κάτοικοι. Στο Αγίος Αναργύρος είναι 70.000 κάτοικοι. Τι θα κάνουμε εδώ, θα φέρουμε τα απορρίμματα. Είναι το 45% του πληθυσμού της χώρας, το οποίο κατοικεί στο 3% του ελληνικού εδάφους. Εδώ θα αναζητήσουμε τον χώρο. Πρέπει να το δούμε. Είναι σαν να λέγαμε ότι για τα υγρά απόβλητα δεν τα βρίσκαμε την Ψιτάλια, αλλά τα φέραμε στο Πάρκο Τρίτσι. Να τα επεξεργαστούμε. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά και πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει δεύτερη συζήτηση σε αυτό το θέμα. Όπως επίσης και ότι δεν μπορεί να υπάρχει η εμπλοκή. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια της εμπλοκής των ιδιωτών. Δεν θα επιλέγουν οι εργολάβοι που θα πάνε τα σκουπίδια, όπου τους βολεύει. Ούτε τον τρόπο που επιλέγουν οι εργολάβοι, γιατί οι εργολάβοι και επιλέγουν τον τρόπο της διαχείρισης. Ο τρόπος, αν είναι επιστημονικά ορθός, περιβαλλοντολογικά ορθός και κοινωνικά ορθός για να μην πληρώνει. Και ένα τελευταίο, γιατί πολλά υπόθηκαν. Προσωπογράφουμε πλήρως την αναλυτική παρουσίαση των ζητημάτων που έφερε ο Δήμαρχος της πόλης. Σε λίγο θα συζητήσουμε τον προϋπολογισμό και εμείς πρέπει να δώσουμε απαντήσεις, όχι να περιγράψουμε ξανά. Και η απάντηση είναι η εξής. Ο προϋπολογισμός που θα συζητηθεί στην περιφέρεια Αττικής δεν μπορεί να είναι όπως κάθε φορά λιγότερο από το 5% για το δυτικό τομέα. Λιγότερο από το 5% του προϋπολογισμού του δικού μας, γιατί υπάρχει και το ΕΣΠΑ, υπάρχουν και τα άλλα ταμεία, αλλά ο δικός μας δεν μπορεί να είναι αναμόρφωση. Αναμόρφωση. Εδώ που είναι τα περισσότερα προβλήματα, εδώ που υπάρχουν οι περισσότερες πιεστικές ανάγκες, δεν μπορούν εδώ να καρκινοβατούν όλα. Τα αντιπλημμυρικά έργα να καρκινοβατούν. Αναγκαίες παραχωρήσεις χώρων να καρκινοβατούν. Όλα να είναι στην καθυστέρηση. Εδώ αυτή η αντιπλημμυρική μελέτη ξεκίνησε το 2018. Έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα πλέον. Το 2018 μελέτη αντιπλημμυρική στο ΡΑΚ τη Δυτική Αθήνα. Έχουν αλλάξει πλήρως τα δεδομένα. Έχουμε 2024 και ακόμα δεν υπάρχει. Επομένως, αναμόρφωση του προϋπολογισμού με προτεραιότητα εδώ που υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.